Ο ΒΕΒΕ ΘΕΛΑΣ και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ταξιδεύουν τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο Κρήτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή διαβάζω, για τη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου και για να συγκροτηθούν κάποιες ομάδες εργασίας. Βασικός στόχος ποιος είναι? Να ενισχυθεί η δημόσια συμμετοχή των πολιτών, προσέξτε, σε θέματα τα οποία αφορούν το περιβάλλον. Σε μία περίοδο λοιπόν, όπου διανύουμε αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, απειλείται η βιοποικιλότητα, πολλά τα ανοιχτά θέματα, πολλά τα ανοιχτά ζητήματα, με τους επιστήμονες να εκπονούν διαρκείς μελέτες, χτυπούν καμπανάκι κινδύνου ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδανικά για τον άνθρωπο. Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον», η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, πάμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, πάμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και αυτό θα συμβεί αν οι ίδιοι ενημερωθούν. Πάμε στην κυρία Άννα Βαφιάδου, την υπεύθυνη του νομικού τομέα ΒΕΒΕ ΘΕΛΑΣ. Κυρία Βαφιάδου, τι κάνετε? Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 18 του Φλεβάρι, δεν είναι, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πολύ σωστά. Το επόμενο Σάββατο θα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη διεξαγωγή αυτού του εργαστηρίου. Όπως είπατε, στόχο έχει να εκπαιδεύσει αλλά και να ανοίξει το δημόσιο διάλογο μεταξύ ενεργών ομάδων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αλλά και ενεργών πολιτών εν γέν, αφενός, αλλά και εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, με υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Γύρω από τις διαδικασίες για τη δημόσια συμμετοχή, τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. Κατ' ουσίαν να αναφερόμαστε στην άσκηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, τα οποία προβλέπονται τόσο από το διεθνές, το ευρωπαϊκό, όπως αλλά και το εθνικό μας δίκαιο. Περιβαλλοντικό δικαίωμα δηλαδή. Η έννοια αυτή συνίσταται αφενός στο ουσιαστικό δικαίωμα που έχουμε στο να απολαμβάνουμε ένα υγιές, καθαρό περιβάλλον, αλλά και σε διαδικαστικά δικαιώματα που αποτελούν το θεμέλιο λίστο για την ουσιαστική ενάσκηση του δικαιώματος. Παραδείγματα τέτοια διαδικαστικών δικαιωμάτων είναι φυσικά το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία. Αποτελεί τη βάση το να έχουμε την πρόσβαση σε ενημερωμένη πληροφορία για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, το οποίο εστιάζει στο εργαστήριο στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αναφερθήκατε στη συμμετοχή των πολιτών στο κομμάτι της λήψης αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον. Μέχρι και σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί σε ένα πλαίσιο επιθυμητό από όλους μας. Φυσικά προβλέπονται διαδικασίες οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, να δώσουμε κάποια παραδείγματα, αφορούν τη συμμετοχή στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία και διανόμων που άπτονται περιβαλλοντικών ζητημάτων τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, στο κεντρικό ιστότοπο του OpenGov, όπως τα γνωρίζετε, αλλά και σε ειδικές ιστοσελίδες. Οι πολίτες μπορούν εκεί να υποβάλουν σχόλια ή αδειοδοτήσεις έργων ή δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσει στο περιβάλλον και πάλι υπόκεινται σε προηγούμενη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σήμερα δηλαδή υπάρχουν ενισχύ περισσότερες διαδικασίες, τις οποίες οι πολίτες λίγο πολύ γνωρίζουν. Κομβικό ζήτημα όμως είναι να γνωρίσουν ακόμα μεγαλύτερο εύρος πολιτών ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες, αλλά και να εξοικειωθούν αυτές, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με τεκμηριωμένο τρόπο. Συχνά βέβαια αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Δυστυχώς το πλαίσιο όπως εφαρμόζεται δεν δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν σε ένα πρώιμο στάδιο διαμόρφωσης των αποφάσεων. Αυτό, ξέρετε, είναι κομβικό ζήτημα, ούτως ώστε και να προσφέρει βέλτιστες αποφάσεις, αλλά και να συμβάλλει στο να ελπίζουμε σε μια καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Καθώς όταν έχουμε συμβάλει και εμείς στη διαμόρφωσή τους, είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να συμβάλλουμε και στην εφαρμογή αυτών. Τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει και σας ανησυχεί και από τη θέση που έχετε βέβαια και γενικά το ΒΕΒΕ ΘΕΛΑΣ, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον? Η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη από τη χθεσινή?
Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς η δημόσια διοίκηση εκφράζει μία επιφυλακτικότητα, ας πούμε, ως προς τη δημόσια συμμετοχή. Αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο καλούμαστε να ανατρέψουμε και αυτό είναι για το καλό όλων μας. Σύμμαχοι λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία είναι τόσο οι πολίτες, όπου ενεργοί πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν τεκμηριωμένα έχουν στα χέρια τους το μεγάλο όπλο που είναι η γνώση, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δημιουργούν το έδαφος, ενώ η δημόσια διοίκηση δημιουργεί το έδαφος ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν, μπορεί να συμβάλλει στο να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ αυτών των δύο πλευρών. Μέσα από τα εργαστήρια φέρνουμε αυτές τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και αναζητούμε από κοινού προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου. Προχωράμε δηλαδή και ένα βήμα παραπέρα από την εκπαίδευση για τις υφιστάμενες διαδικασίες. Ποιος μπορεί να συμμετέχει γενικά στην πρωτοβουλία, σε αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο το ερχόμενο Σάββατο? Πολύ ωραία. Στο εργαστήριο αυτό έχουν προσκληθεί περιβαλλοντικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, πανεπιστημιακή κοινότητα και επιστημονική φορή της Κρήτης, αλλά φυσικά και κάθε ενεργός πολίτη μπορεί να συμμετέχει. Επίσης έχουν προσκληθεί και οι αρμόδιες δημόσιες αρχές. Και φαντάζομαι όλα τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν θα βρεθούν σε ένα κομμάτι διαβούλευσης και επεξεργασίας. Πολύ σωστά. Το κομμάτι των προτάσεων που θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αυτών συλλέγεται από εμάς, από κοινού με τον εταίρο μας, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μία συνεκτική πρόταση πολιτικής για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια συμμετοχή. Το κείμενο αυτό πρόκειται στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σε ειδική πλατφόρμα που έχουμε διαμορφώσει και προσεχώς θα βρίσκεται αναρτημένη, όπου θα μπορούν φυσικά όλοι και όλες να συμβάλλουν. Κυρία Βαφιάδου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εργαστηρίου το επόμενο Σάββατο και θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε στο κομμάτι να επικεντρωθούμε σε όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν, στα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων σεμιναρίων.